elisvlasop.com και από το Βαγγέλη Βλασόπουλο, το δικό σας άνθρωπος σε όλα τα δημιουργικά προγράμματα της Adobe και όχι φυσικά μόνο. Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα και το δωρεάν μάθημα της εβδομάδας είναι εδώ για όλους εσάς, δωρεάν μέλη αλλά και premium φυσικά. Οπότε ένα μάθημα πολύ πολύ ωραίο στο Adobe Photoshop, όπου θα μάθουμε να δημιουργούμε τέτοιες δροσοσταλίδες. Βλέπετε ακόμα και πόσο όμορφες λέξεις χρησιμοποιούμε εδώ στο elisvlasop.com. Λοιπόν, σταγόνες λοιπόν νερού που υπάρχουν πάνω σε φύλλα ή σε λουλούδια ή ακόμα σε μπουκάλια διαφημιστικά ποτών, είτε σε ποτήρια είτε σε κουτάκια αναψυκτικών, παντού, υπάρχουν παντού γύρω μας, άσχετα αν δεν το έχετε παρατηρήσει, και θα μάθουμε λοιπόν πώς θα δημιουργούμε κάτι τέτοιο, την ψευδέστηση λοιπόν αυτή μέσα στο Photoshop, με πάρα πολύ εύκολο τρόπο, με πάρα πολύ λίγες κινήσεις και τεχνικές. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, περίπου σε μια καινούρια φωτογραφία ενός φίλου το οποίο δεν έχει τίποτα από, από τις σταγόνες που είναι εδώ πέρα. Θα έρθουμε όμως μετά και εδώ και θα βάλουμε μια αντίστοιχη σταγόνα, είτε κάπως έτσι είτε στρογγυλή, θα δούμε, για να δούμε πώς μπορούμε να μιξάρουμε επεξεργασμένες σταγόνες με original σταγόνες. Λοιπόν, πήγαμε πρώτα εδώ να δούμε πώς γίνεται η βασική τεχνική και στην επόμενη φωτογραφία θα δούμε το πιο προχωρημένο, με την περισσότερη επεξεργασία. Λοιπόν, πρώτα πρέπει να πάω σε ένα σημείο το οποίο με ενδιαφέρει, λοιπόν, να δημιουργήσω μια σταγόνα. Λοιπόν, θέλω κάπου εδώ, ας πούμε, έτσι, στο σημείο αυτό. Λοιπόν, θα πάρω το Elliptical Marquee Tool, το οποίο υπάρχει εδώ, σε περίπτωση που βλέπετε το Rectangular, βλέπετε, θα κάνετε κλικ, θα κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο σας στο ποντίκι και θα πάτε στο Elliptical Marquee Tool και θα το επιλέξετε. Ή αλλιώς θα έρθετε πάνω εδώ, θα πατήσετε το Alt, θα το κρατήσετε πατημένο και θα κάνετε κλικ με το ποντίκι σας, βλέπετε, αλλάζει τα εργαλεία που υπάρχουν μέσα στο συγκεκριμένο παραθυράκι. Οπότε λοιπόν, Elliptical, και θα έρθουμε στο σημείο αυτό. Και φυσικά πριν ξεκινήσουμε να τραβάμε τέτοιους κύκλους, βλέπετε, φυσικά δεν φαίνεται καλά εδώ, τέτοιους κύκλους, βλέπετε, για να φτιάξουμε ένα κύκλο τέλειο, πρέπει να πατάμε το Alt και το Shift ταυτόχρονα. Λοιπόν, τα πατάμε και τώρα click και drag προς τα έξω. Βλέπετε, ένας κύκλος τέλειος. Οπότε θα πάω εδώ, κάνω click και drag προς τα έξω και βλέπετε, πετυχαίνουμε ένα πολύ πολύ ωραίο κύκλο. Νάτος. Και τώρα λοιπόν, πάμε να δημιουργήσουμε μια πολύ πολύ ωραία σταγόνα. Λοιπόν, θα δημιουργήσω ένα καινούριο layer. Θα πάω εδώ κάτω λοιπόν, να κάνω δημιουργία νέου layer ή αλλιώς layer new layer. Ωραία. Θα τον ονομάσω layer 1, δεν χρειάζεται να βάλω κάποιο όνομα, και θα το βάψω με ένα gradient μαύρο προς λευκό. Οπότε επιλέγω εδώ τα χρώματά μου, μαύρο προς λευκό, και θα πάρω το gradient, το οποίο βρίσκεται πίσω τον κουβά. Οπότε αν βλέπετε κουβά, απλά πηγαίνετε εδώ πάνω, πατήστε το Alt, κρατήστε το πατημένο και κάνετε click. Βλέπετε, αλλάζει το εργαλείο που βρίσκεται από πίσω. Θα αλλάξουμε φυσικά από τα gradients το μαύρο προς λευκό και θα έρθουμε κάπου εδώ και θα κάνουμε click και drag, έτσι. Οπότε στην αρχή έχουμε πετύχει κάτι το οποίο φυσικά δεν θυμίζει στάλα, σταγόνα δηλαδή, δροσοσταλίδα. Οπότε θα δούμε φυσικά πώς θα το πετύχουμε. Κρατάμε το περιγράμμα αυτό επιλεγμένο και απενεργοποιούμε προσωρινά αυτό που μόλις δημιουργήσαμε. Πηγαίνουμε κάτω στη δημιουργία νέου layer και κάνουμε κλικ στη δημιουργία νέου layer επίσης. Το φέρουμε από κάτω και το βάφουμε με μαύρο. Οπότε πηγαίνω στο κουβά μου και κλικ και το βάφουμε με μαύρο. Πατάω select, deselect, ωραία, και πηγαίνω στο filter, blur, Gaussian blur και το δίνω 4. Βλέπετε, δίνω μια πολύ πολύ ωραία θόλωση γύρω γύρω από το μαύρο και αυτό ουσιαστικά θα κάνει τη σκιά μας στην οποία ακουμπάει πάνω η σταγόνα μας. Φυσικά είναι πολύ μαύρο όμως, βλέπετε, δεν, βασικά δεν φαίνεται καθόλου τώρα. Οπότε θα ενεργοποιήσω ξανά το layer 1 με το gradient που έχουμε φτιάξει από πριν και θα πάω εδώ πάνω στο παραθυράκι λοιπόν με το gradient. Σε περίπτωση που τα βλέπετε, που σας φαίνονται πολύ μεγάλα τα thumbnails μου, μπορεί να πάτε και θέλετε μάλλον να τα κάνετε και εσείς όπως τα έχω εγώ, μπορεί να πάτε να κάνετε κλικ εδώ, να πάτε στο Panel Options και να αλλάξετε το thumbnail από εδώ που είναι σε εσάς σε εδώ. Κλικ στο OK και λοιπόν συνεχίζω. Θα κάνω ένα control click πάνω στο layer 1, το οποίο είναι το gradient μου, βλέπετε το μαύρο προς λευκό. Ωραία, θα απενεργοποιήσω ξανά αυτό και θα πάω στη σκιά μου και θα πατήσω απλά delete ή backspace στο PC.
Πολύ ωραία. Βλέπετε, έχουμε κάνει μία πολύ πολύ ενδιαφέρουσα σκιά. Βλέπετε. Από μόνη της βασικά δίνει κάποιον όγκο, έτσι. Πλέον. Ουσιαστικά έχουμε κρατήσει το blur μόνο από τη σκιά που δημιουργήσαμε. Επαναφέρουμε το gradient μας και θα γυρίσουμε τα blends ώσπου να βρούμε κάποιο που μας αρέσει. Συνήθως είναι το overlay ή το soft light, αλλά θα δούμε λίγο ποιο θα μας βολέψει. Λοιπόν, τα επιλέγω αυτά και αν είμαστε σε PC, κάνουμε απλά κλικ εδώ πέρα και με το κάτω βελάκι κατεβαίνουμε τα blends. Αν είμαστε σε Mac, επιλέγουμε το move tool και πηγαίνουμε και κάνουμε shift και πατάμε το μείον στην οριζόντια διάταξη των αριθμών στο πληκτρολόγιο. Οπότε βλέπετε, αλλάζουμε τα blends, βλέπετε πλέον γράφει luminosity εκεί, μετά γράφει color, μετά γράφει saturation, hue. Βλέπετε, ψάχνουμε να βρούμε κάτι το οποίο να ταιριάζει, να μας αρέσει περισσότερο. Ok, όπως σας είπα, το overlay και το soft light συνήθως κάνουν καλή δουλειά. Βλέπετε, ήδη αυτό είναι πολύ καλό, κοιτάξτε πως ήταν πριν. Έχει πλέον λίγο περισσότερο όγκο με το gradient που έχουμε βάλει. Να δοκιμάσουμε λίγο και τα υπόλοιπα, μήπως βρούμε κάτι καλύτερο. Αυτό το key αρκετά θα έλεγα το overlay αυτή τη φορά. Οπότε νομίζω soft light. Βλέπετε, καλό είναι να δοκιμάζουμε πράγματα, δηλαδή να τα δοκιμάζουμε όλα μία. Γιατί μπορούμε να βρούμε κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε. Οπότε soft light, πολύ ωραία. Και να το κάνουμε λίγο ένα zoom out. Ok. Αρχίζει και μοιάζει λίγο. Φυσικά όμως θα πάω να βάλουμε και κάτι ακόμα. Δημιουργώ ένα καινούριο layer. Και θα πάω και θα βάλω μία γυαλάδα πάνω στη σταγόνα. Δηλαδή να υπάρχει ένα κάτι που γυαλίζει πάνω στη σταγόνα, έτσι ώστε να δώσουμε ακόμα περισσότερο την αίσθηση του όγκου πάνω στη σταγόνα. Οπότε περιμένω, παίρνω το Elliptical Marquee Tool, πηγαίνω και τραβάω στο καινούργιο layer που μόλις έχω δημιουργήσει. Δημιουργώ ένα κύκλο, ο οποίος δεν χρειάζεται να είναι και απόλυτος, απόλυτα σωστός, αλλά δεν πειράζει. Καλά είναι και εδώ. Φέρνουμε κάπου εδώ πάνω. Και ερχόμαστε λοιπόν τώρα, παίρνουμε το λευκό αυτή τη φορά και γυρίζουμε το gradient μας σε λευκό προς διάφανο. Ωραία. Και θα κάνω λοιπόν ένα click και drag εδώ. Λοιπόν, βλέπουμε, θα πάμε να πατήσω Ctrl D, Select, μάλλον Deselect, και βλέπουμε έχουμε κάνει κάτι τέτοιο. Μία γυαλάδα η οποία ξεκινάει πολύ δυνατή και πηγαίνει προς το αχνό. Ίσως να την κάνω λίγο πιο αχνή, οπότε θα τελειώσω το gradient μου λίγο πιο πίσω, κάπου εδώ λοιπόν. Και Ctrl D. Οπότε βλέπουμε έχουμε μια πολύ πολύ ωραία σταγόνα πλέον. Πάρα πολύ ωραία. Και φυσικά μπορούμε να παίξουμε λίγο μέχρι να βρούμε αυτό που μας ταιριάζει καλύτερα. Ωραία. Ίσως λίγο περισσότερο μάλλον. Ctrl D και πλέον έχουμε μια πάρα μα πάρα πολύ ωραία σταγόνα, βλέπετε έτσι. Και φυσικά η συγκεκριμένη σταγόνα μπορούμε να τη βάλουμε όπου θέλουμε. Τη φέρουμε εδώ, να τη φέρουμε εκεί, να τη φέρουμε πιο πάνω. Φυσικά μπορούμε να την κάνουμε ακόμα και brass, αλλά δεν θα πάω τόσο πολύ. Οπότε ερχόμαστε εδώ, πάνω σε ένα σημείο στο οποίο κάνει αυλάκι και το φύλλο. Και τώρα θα πάμε στη βάση, λοιπόν στο gradient το οποίο το έχουμε γυρίσει σε soft light τώρα. Θα κάνουμε control click, να επιλέξουμε ξανά το περίγραμμα και θα πάμε στο background. Θα σας δείξω δύο τεχνικές γιατί η μία για κάποιο λόγο δεν μου δουλεύει εμένα, αλλά είναι μια πολύ καλή πρακτική για όσους δουλεύει. Λοιπόν, επιλέγω το background layer με το φύλλο μου και πηγαίνω στο filter, distort και επιλέγω το spherize. Το spherize κάνει μια παραμόρφωση ουσιαστικά, βλέπετε εδώ πέρα. Δίνει μια αίσθηση της σφαίρας όταν το πάμε στο 100%, βλέπετε και εδώ δίπλα. Αλλά εμένα για κάποιο λόγο δεν μου δουλεύει όταν πατήσω το OK. Δείτε τώρα, δεν έκανε καμία διαφορά. Οπότε θα πάω στο background μου, έχοντας επιλέξει, θα πενεργοποιήσω και τα άλλα τρία. Okay. Στο background μου λοιπόν, έχοντας επιλέξει το gradient, τη σταγόνα μου λοιπόν, θα πάω και θα δημιουργήσω ένα καινούριο layer πατώντας Ctrl J. Οπότε βλέπουμε έχω πλέον αυτό και θα επαναφέρω πλέον όλα τα άλλα. Λοιπόν, πηγαίνω στο καινούριο κομματάκι του φύλου που έχω ήδη κόψει, θα πατήσω Ctrl Tab και θα το τραβήξω προς τα έξω πιάνοντας τη γωνία εδώ δεξιά με το Alt και το Shift πατημένο ταυτόχρονα. Οπότε θα δώσουμε μια μεγένθηση. Γενικά οι στάλες μεγενθύνουν τα πράγματα τα οποία είναι από κάτω τους. Οπότε θα μεγενθύνουμε και εμείς το αυλάκι αυτό. Φυσικά έχει βγει πιο έξω το δικό μας κομμάτι πλέον. Γι' αυτό το λόγο θα πατήσουμε Ctrl-Click ξανά πάνω στο περίγραμμα με το gradient.
το οποίο έχει soft light, έτσι. Θα πάω στο φύλλο μου ξανά, θα πάω στο select inverse, να πιάσω όλο το άλλο γύρο εκτός από αυτό εδώ μέσα και να πατήσω delete. Οπότε πλέον έχουμε κάνει μια πολύ πολύ ωραία μεγέθυνση, βλέπετε. Μπορούμε να τα φέρουμε λίγο πιο πάνω, αν μας κάνει κέφι, να ταιριάζει και το αυλάκι, και λίγο πιο δεξιά, ωραία. Και λοιπόν, κάναμε κάτι τέτοιο. Πολύ ωραία. Τώρα είναι στο χέρι μας βέβαια να προσαρμόσουμε τα χρώματα. Ας πούμε η σκιά είναι, ίσως είναι πολύ δυνατή, να τη μαλακώσουμε λίγο κτλ. Κτλ. Αλλά βλέπουμε πόσο ωραία πετύχαμε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πάμε να προσπαθήσουμε τώρα να κοροϊδέψουμε τη φύση, να κάνουμε κάτι το ίδιο που έχει κάνει και η φύση. Λοιπόν, κάτι τέτοιο εδώ. Φυσικά είναι πιο δύσκολο. Έτσι. Οπότε θα πάω για αρχή εδώ. Θα προσπαθήσω να την αντιγράψω έτσι τη φύση. Φυσικά έχει άλλη αντανάκλαση, η κάθε, μάλλον έχει άλλο πράγμα που αντανακλάει πάνω της, οπότε δεν μπορώ να το πετύχω ακριβώς εγώ το ίδιο. Οπότε θα προσπαθήσω να τουλάχιστον να ταιριάξω τη στάλα μου σύμφωνα με αυτή, ας πούμε, με μια πιο μεγάλη. Λοιπόν, τι κάναμε όπως και πριν. Παίρνω το Elliptical Marquee Tool, αυτή τη φορά θα κάνω όμως ένα κύκλο ο οποίος θα πηγαίνει, δεν θα είναι τόσο καλός, θα είναι κάπου έτσι δηλαδή. Ωραία. Και θα πάω πάνω του, θα κάνω δεξί κλικ, Transform Selection και θα το γυρίσω σύμφωνα με τη γωνία που έχει και αυτή η σταγόνα. Θα τη φέρω στα μέτρα της. Ωραία. Φέρουμε λοιπόν εδώ. Πολύ ωραία μέχρι στιγμής. Κάνουμε κλικ στο OK, δημιουργώ ένα καινούριο layer και πηγαίνω πάνω της και βάζω, αντί για μαύρο άσπρο όμως τώρα, θα πάμε και θα βάλουμε, πρώτα επιλέγω τα gradients, επιλέγω και εδώ πέρα το μαύρο προς λευκό. Θα κάνω κλικ πάνω στο gradient και θα μου βγάλει το πινακάκι το gradients editor. Gradient editor. Θα επιλέξω αντί για μαύρο, θα πάρω ένα σκούρο πράσινο, ίσως λίγο πιο σκούρο θα δούμε, και ίσως αντί για άσπρο κάτι πιο ανοιχτό. Κάτι τέτοιο ίσως, ίσως λίγο πιο ανοιχτό. Εδώ. Ωραία, και θα έρθω λοιπόν τώρα με το gradient μου και θα τραβήξω ένα gradient από πάνω που είναι το πιο σκούρο, βλέπετε, μέχρι κάτω που είναι το πιο ανοιχτό. Ωραία. Λοιπόν, κάτι τέτοιο. Πολύ ωραία. Θα δημιουργήσω μια καινούργια σκιά από κάτω. Οπότε κάνω click στη δημιουργία new layer και το φέρνω από κάτω. Και το βάφω αυτό φυσικά όχι με μαύρο, αλλά με κάτι σκούρο πράσινο. Ωραία. Και το βάφω λοιπόν. Πανεργοποιώ προσωρινά το gradient μου και το βάφω με το κουβά μου σε τέτοιο χρώμα πράσινο. Ωραία. Κάνω πανεργοποίηση με Ctrl D και πηγαίνω στο filter, blur, Gaussian blur και βάζω ένα τεσάρι. Απλά για να θολώσει λίγο περισσότερο και να κάτσει λίγο καλύτερα με το φύλλο. Θα κάνω Ctrl click πάνω στο gradient μου για να επιλέξω το σημείο που θέλω να σβήσω από τη σκιά και θα πατήσω delete. Το βλέπουμε, έχουμε κάνει κάτι τέτοιο τώρα. Βλέπετε μια πολύ πολύ αχνή σκιά. Και θα φέρω και το gradient που έχουμε μόλις δημιουργήσει. Θα προσπαθήσω τώρα να βρω ένα καλύτερο blend, το οποίο να ταιριάζει καλύτερα με την εικόνα. Οπότε θα πάω πάνω εδώ. Όπως είπαμε, όσοι έχουν PC, κάνουν απλά κλικ εδώ πάνω. Γίνεται αυτό μπλε και με το βελάκι προς τα κάτω κατεβάζουν τα blends. Αλλιώς, αν έχετε Mac, επιλέγετε το Move Tool, το Shift πατημένο και με το μείον κατεβαίνουμε και εμείς όπως και στα Windows. Λοιπόν. Θα βρούμε τώρα αν μας κάτσει κάτι καλύτερο. Ωραία, το hard light νομίζω γίνεται αρκετά καλό. Και το soft light είναι αρκετά καλό νομίζω. Πολύ πολύ ωραίο μου φαίνεται. Θα δούμε και τα άλλα. Και το overlay κάθεται κάπως. Νομίζω αυτά είναι. Ναι, νομίζω θα πάω με soft light. Πάλι. Ωραία. Οπότε λοιπόν soft light, να δούμε λίγο. Οκ, ξεγελάει θα λέγαμε για αρχή. Ίσως ήθελε λίγο πιο ανοιχτό πράσινο το gradient, αλλά δεν πειράζει. Θα δούμε πως θα γίνει σε λίγο. Θα βάλουμε και την αντανάκλαση, η οποία να δούμε πού χτυπάει στις άλλες εδώ πέρα στάλες. Ας πούμε εδώ πέρα έχει την αντανάκλαση. Ένα κεφάλι πρέπει να είναι εδώ μάλλον. Εμείς θα κάνουμε μια αντανάκλαση η οποία θα είναι δική μας. Δηλαδή κάτι το οποίο δεν χρειάζεται να είναι κάποιος άνθρωπος ή κάτι τέτοιο, απλά μια κυκλική αντανάκλαση εδώ πάνω.
Δεν θέλω να το κάνω και αυτό val, μάλλον θα πάρω, θα κάνω control click πάνω στην στάλα μου, θα δημιουργήσω ένα καινούριο layer και θα πάω πάνω με το ίδιο εργαλείο, θα κάνω δεξί click, transform selection και θα το μαζέψω πιο μέσα. Το φέρνω λοιπόν κάπου εδώ, το μαζεύω λίγο πιο έτσι, το φέρνω λίγο πιο μέσα. Ok, κάπου εδώ λοιπόν. Ταιριάζει βασικά με κύκλο, οπότε το ίδιο πράγμα είναι. Θα πάρω ένα χρώμα τώρα, μάλλον όχι εντελώς άσπρο, αλλά αυτό το λαχανί θα λέγαμε εδώ. Οπότε παίρνω αυτό το δείγμα, ίσως λίγο πιο ανοιχτό, αυτό νομίζω. Okay. Λίγο πιο. Okay, το βλέπουμε εδώ πέρα και το ξαναφέρνουμε άμα είναι, αν δεν μας κάνει. Ωραία, και πηγαίνουμε λοιπόν τώρα με το gradient. Φυσικά το gradient, το οποίο πρέπει να είναι πράσινο πλέον προς διάφανο. Κάνουμε ένα click and drag προς τα εδώ, ή θα δούμε λίγο πως το έχει ο άλλος, προς τα εδώ μάλλον. Νομίζω ξεγελάει αρκετά η στάλα μας, έτσι. Μοιάζει πάρα πολύ με αληθινή. Τώρα φυσικά μπορούμε να πάμε να την πάρουμε από εδώ, να την βάλουμε όπου θέλουμε εμείς. Προσθέσουμε κάπου εδώ, βλέπετε, όπου και αν πάει, δίνει μια αίσθηση. Φυσικά είναι πολύ πολύ πετυχημένη για να είναι αληθινή θα λέγαμε, αλλά είναι μια χαρά νομίζω. Σε περίπτωση που θέλουμε να τη δέσουμε λίγο περισσότερο με το περιβάλλον, μπορούμε να βάλουμε λίγο θόλωμα γύρω στις άκρες. Οπότε παίρνουμε το εργαλειάκι Blur Tool, το χαμηλώνουμε φυσικά περισσότερο, χαμηλώνουμε αν θέλουμε και το Strength γύρω στο 70%. Και το μαλακώνουμε λίγο τις άκρες της γυαλάδας πρώτα πρώτα. Λοιπόν, βλέπετε πως μαλακώνουμε τις άκρες για να δέσει λίγο περισσότερο με το περιβάλλον και με την σταγόνα μας. Επίσης και με το με το gradient που έχουμε φτιάξει, μαλακώνουμε λίγο τις άκρες. Φυσικά θέλει και η σκιά να μαλακώσει λίγο περισσότερο. Βλέπετε όμως πόσο εύκολα μπορούμε να ξεγελάσουμε το θεατή, δημιουργώντας έξτρα σταγόνες από εκεί που φυσικά δεν υπάρχουν. Ωραία. Πολύ ωραία νομίζω έγινε πλέον η σταγόνα μου. Νομίζω πως είμαστε πάρα πολύ καλά. Σε τέλειο σημείο. Θα κάνω και μια μεγάλη έτσι πριν κλείσουμε. Α, φυσικά να μεγαλώσουμε και το φύλλο, έτσι. Φέρουμε κάπου εδώ. Κάνουμε control click. Και θα πάρουμε το φύλλο μας, θα κάνουμε Ctrl J ή αλλιώς Sphere Eyes όπως σας έδειξα πριν. Θα πατήσω Ctrl Tab στο νέο αντίγραφο που έχω μόλις δημιουργήσει. Θα το μεγενθύνω περισσότερο. Θα πατήσω το OK και θα το πάω λίγο πιο δεξιά όπου και θα το κόψω. Ctrl Click μέσα στο περίγραμμα για να κρατήσουμε μόνο αυτό το σημείο, όχι το απ' έξω. Θα πάω στο Select, Inverse και θα πατήσω Delete. Οπότε πλέον έχουμε κάνει το σωστό μας λοιπόν, τη σωστή μας λοιπόν στάλα, σταγόνα, κουλουπού κουλουπού. Κάτι πάρα πολύ εύκολο το οποίο θα μας χρησιμεύσει σίγουρα σε κάποια, σε κάποιο design μας, είτε τώρα είτε κάποια στιγμή στο μέλλον. Λοιπόν, από το www.elislasop.com και από το Βαγγέλη Βλασόπουλο, αυτό ήταν το μάθημα της εβδομάδας, το δωρεάν μάθημα της εβδομάδας. Πώς να δημιουργείτε λοιπόν σταγόνες και δροσοσταλίδες όπου εσείς θέλετε, να δώσετε μια αίσθηση δροσιάς στα διαφημιστικά σας έντυπα είτε στις φωτογραφίες σας, έτσι. Αυτά από μένα. Θα τα πούμε για τα δωρεάν μέλη την επόμενη εβδομάδα, για τα premium μέλη ίσως απόψε, πάντως σίγουρα αύριο. Να είστε καλά!